Να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους, πατέρα Ιωαννίκια και πατέρα Γεράσιμε, που στείλατε σε όλες τις αρχές του νομού και στην Δημοτική και στην Περιφερειακή Αρχή. Βλέπω ουδείς μας ετοίμησε, ουδείς δεν ανταποκρίθηκε τόσο χθες όσο και σήμερα, κάτι που εγώ περίμενα σήμερα, ότι αφού εορτάζουν όλοι οι Άγιοι, όλοι οι προστάτες και έφοροι της Λευκάδας, θα ήσαν άπαντες εδώ οι άρχοντες του τόπου. Τους ευχαριστούμε από μακρόθεν και διέπρεψαν δια της απουσίας του. Αλλά όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας διοικητή, διευθυντή της ελληνικής αστυνομίας της Λευκάδος μας, τον κατά πάντα πιστόν με πολύ αγάπη προς τον Θεό, τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο. Τον ευχαριστούμε που ήρθε εδώ και είναι παρόν δια της παρουσίας του, ανταποκρινόμενος εις την πρόσκλησή μας να παρευρίσκεται εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διευθυντά, και σας ευχαριστούμε για όλες τις υπηρεσίες στο δύσκολο αυτό καλοκαίρι το οποίο διανύουμε, διότι εσείς είσαστε οι ανίστακτοι φύλακες, φρουροί της τάξεως, και σας επενούμε και σας ευχαριστούμε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας λιμενάρχη, τον κύριο Παναγιώτη Λονταράκη, ο οποίος ανταποκρίθηκε εις το κάλεσμά μας, την πρόσκλησή μας, και απέστειλε τον αγαπητόν εις εμάς στενό του συνεργάτη, τον κύριον Προκοπίου, ο οποίος είναι αυτή την ώρα παρόν. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Προκοπίου, που είναι κοντά μας και εκπροσωπεί όλη τη λιμενική αρχή. Και σε εσάς, κύριε Προκοπίου, να μεταφέρετε και στον αγαπητό μας λιμενάρχη τις άπειρες ευχαριστίες μας, γιατί το καλοκαίρι μας αυτό, ειδικά για τη Λευκάδα και σε όλα τα νησάκια μας, τις παραλίες μας, είναι θερμό και πολύ κινητικό. Ξέρουμε τους σκόπους σας, για αυτούς λοιπόν τους σκόπους σας, η τοπική μας εκκλησία σας ευχαριστεί και δημοσίως σας επενεί. Να είστε καλά και οι Άγιοι μας να προστατεύουν το σώμα σας και με προστάρι πάντοτε τον προστάτη των λαφτυλωμένων, τον Άγιο Νικόλαο. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε όμως, αδελφοί μου, τον ανίστακτον εργάτην, τον επί πολλά έτη εδώ εις τον Μητροπολιτικό μας Ναό και εις τα παρεκκλήσια αυτού, όπως εδώ ο Ιερός Ναός, ο νεοκαινισμένος, ο Ναός των Ισοδίων, τον πατέρα Γεράσιμο, ο οποίος από πρωί ευρίσκεται εις το Άγιον Βήμα συμπροσευχόμενος. Τον ευχαριστούμε που πάντοτε είναι η αναμένη λαμπάδα εδώ της τοπικής μας εκκλησίας και η ψυχή της νεολαίας, και μαζί με τον αγαπητόν του Ιών Ιεροκήρυκα Πανοσιολογιώτου των Ιωαννίκιων, ο οποίος είναι ο ανίστακτος εδώ εργάτης νύχτα και μέρα, που είναι δίπλα του και βοηθάει και είναι ο μπροστάρης των πάντων. Και μάλιστα προχθές μου έλεγε κάποιος σε ένα χωριό που βρισκόμουν να εξομολογήσω, λέει, μου έκανε εντύπωση που πρωί-πρωί περνούσα έξω από τα εισόδια και έβλεπα τον Παπαϊωαννίκιο να τεινάζει εκεί τα κουρέλια, τους διαδρόμους, και να σκουπίζει και να ξεσκονίζει. Και απάντησα, αυτός είναι ο ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου και της Αγίας μας Εκκλησίας, και δεν ντρέπεται να ευπρεπίζει και να διακονεί το ναό του Κυρίου μας και πάντοτε μπροστάρης στο έργο. Κύριε Σπυρόπουλε, ήρθατε στην κατασκήνωση και είδατε το έργο το οποίο επιτελεί η τοπική μας εκκλησία δια του Πατρός Ιαννικίου. Γι' αυτό και ιδιαιτέρως τον ευχαριστούμε και δημοσίως τον επενούμε. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους δύο ιεροψάλτες του Ιερού Ναού, τον πρωτοψάλτην κύριον Ιωάννην και τον λαμπαδάριον του ναού μας, τον κύριον Ευάγγελον. Τους ευχαριστούμε πολύ που τόσο εις τον εσπερινόν, τόσο και τη σήμερον στη λειτουργία, αλλά και το εσπέρασε στην Ιεράν Παράκληση των Εσπερινών,
θα έψαλαν και θα ψάλουν τόσο όμορφα και τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας συνεργάτες εδώ του ναού, τις κυρίες και τους κυρίους και τα παιδιά που βοήθησαν τον πατέρα Ιωαννίκιο στο να προετοιμάσουν αυτήν την ιεράν πανήγυρη. Και να ξέρετε, αδελφοί μου, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ευπρεπίσει κανείς και να διακονεί την Εκκλησία του Χριστού μας και λαμβάνει ουράνιων μισθών για εκείνον που καταβάλει κόπους και θυσίες για τον ευπρεπισμόν του ναού. Και είναι αυτό που προηγουμένως ο ιερέας κατά την οπισθάμβουνον ευχήν ανέγνωσε. Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Κύριος όσοι εδώ διεπώνησαν να τους αγιάζει και να τους ευλογεί. Και τελειώνω δοξάζοντας τον Θεό που βλέπουμε το ναό μας τελειωμένο με ιδιωτική πάντοτε πρωτοβουλία, με συνεχή φιλανθρωπία στο να ζητάει εδώ ο πατήρ Γεράσιμος και ο πατήρ Ιωαννίκιος και το έργο έγινε και γι' αυτό λοιπόν το χαιρόμεθα. Και θέλω να δώσω μια απάντηση σήμερα δημόσια για το περί του ανοίγματος του Ιερού Ναού Αγίου Μινά. Ο μόνος που δεν φταίει και η μόνη που δεν φταίει είναι η Ιερά μας Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης. Να πάψουν παρακαλώ οι κριτικές που λένε ότι η Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης καθυστερεί. Καθυστερεί η περιφέρεια, καθυστερεί η αντιπεριφέρεια, διότι περιμένουμε από την περιφέρεια την προμήθεια της επιπλώσεως του Ιερού Ναού. Από εκεί περιμένουμε τώρα σχεδόν πλέον του έτους. Γι' αυτό λοιπόν τα παράπονά σας εις την περιφέρεια. Από εκεί και εγώ περιμένω. Και τι σημαίνει επίπλωση? Σημαίνει τα στασίδια, αυτά που βλέπετε εδώ, δεν υπάρχουν. Είναι όλα πεταμένα και σάπια του Αγίου Μινά. Δεν τα πετάξαμε εμείς, ούτε ο Δεσπότης που κακώς κακολογείται. Τα πέταξε το Υπουργείο που έπρεπε να τα απομακρύνει διότι ήταν σαπισμένα. Επίσης, πρέπει να μπουν τα ιερά αναλόγια, τα οποία βλέπετε εδώ, τα αναλόγια αυτού του ναού. Και αυτά θα μπουν από την περιφέρεια. Επίσης, το Άγιον Βήμα θα ευπρεπιστεί με επίπλωση και η Αγία Τράπεζα από την περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα περιμένει ο επίσκοπός σας, που πάντοτε φωνάζει και γαυγίζει, αλλά ανταπόκριση μέχρι ώρας καμία. Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένουμε όμως, έχει ο Θεός, και περιμένουμε και το άνοιγμα του Αγίου Μινά. Οι εργασίες εις τον Άγιον Σπυρίδωνα προχωράνε και με ενημέρωσε και ο πατήρ Ιωαννίκιος ότι και αυτές οι εργασίες και εμείς είμαστε θεατέ. Δεν έχουμε κλειδιά να μπαίνουμε μέσα και να επιβλέπουμε. Όταν έρχεται η υπηρεσία, η αρχαιολογική μας λέει «Ελάτε να δείτε και μόνον». Δεν έχουμε λόγο. Γι' αυτό λοιπόν και εκεί ελπίζουμε ότι και εκεί το έργο θα τελειώσει που είναι ενταγμένο εις την περιφέρεια κι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχει ο Θεός με υπομονή και άνευ γογισμών παρακαλώ, γιατί όταν εξαπολύεται ύβρις και κριτικές προς το πρόσωπό μου, αυτές οι ύβρις επιστρέφονται στα πρόσωπά σας ή καλύτερα απευθύνονται προς τον ίδιο τον Άγιον Θεό. Ρωτήστε και μετά τοποθετηθείτε. Εγώ έτσι κάνω εις την ζωή μου. Να είστε όλοι σας καλά.